Από τη χαλάρωση και την κατανάλωση ενό ποτού, βρέθηκαν διασωλημμένοι σε μονάδα εντατική θεραπεία. Ο λόγο για πέντε συνολικά άτομα, τέσσερι άνδρε και μία γυναίκα που χθε το βράδυ σε μπαρ ξενοδοχείου στι Γούβε, αντί για ποτό ή πιαν πιθανότατα ισχυρό καθαριστικό, με αποτέλεσμα η μεταφορά του στο νοσοκομείο και η εισαγωγή του στη μονάδα εντατική θεραπεία να κριθεί απαραίτητη. Πρόκειται για τρει τουρίστε από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία και δύο εργαζόμενου στο ξενοδοχείο, μια 29χρονη σερβιτόρα και έναν ακόμη συναδελφό τη. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο λάθο. Συνήθω το 100% των υγειονομικών επιθεωρήσεων βρίσκουμε τα καθαριστικά παύλα απολυματικά σε λάθο αποδέχτες, σε πλαστικά εμφιαλωμένου νερού, χωρί ετικέτε, χωρί τι ενδείξει, τι οδηγίε χρήση, με αποτέλεσμα να καταλήγουν ω κατάποση σε ανθρώπινο οργανισμό, που είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για την υγεία του στα πέντε άτομα αντί για ποτό, πιθανότατα ρακί, σερβιρίστηκε ισχυρό καθαριστικό που φαίνεται ότι βρισκόταν στο χώρο του μπαρ. Το ότι αυτό που κατανάλωσαν ήταν απορριπαντικό έγινε κατανοητό από την αρχή, ενώ από τα πρώτα και όλα συμπτώματα και οι πέντε μεταφέρθηκαν στο παγνί, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να του διασωλυνώσουν. Μάλιστα, ένα εξ αυτών μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατική θεραπεία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Όλοι του φαίνεται ότι βρίσκονται σε σταθερή, αν και σοβαρή κατάσταση. Εξαρτάται από το είδο τη χημική ουσία, από την ποσότητα και κατά πόσο ο ασθενή γρήγορα προσέρχεται στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την κατάλληλη αγωγή και θεραπεία. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρο τριών ατόμων για πρόκληση σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ έχει ήδη συλληφθεί ο διευθυντή του ξενοδοχείου. Η υγειονομική νομοθεσία απαγορεύει αυτά τα προϊόντα, έστω τα απλά καθαριστικά, να βρίσκονται στου χώρου επεξεργασία και διάθεση τροφίμων. Πρέπει να κλειδώνονται σε χώρου εκτό του παρασκευαστηρίου, να υπάρχει ειδική ένδειξη και μάλιστα οι οδηγίε. Γιατί έχουμε και ατυχήματα σε σχολεία, σε παιδικού σταθμού, μακριά και από τα μάτια ακόμα των παιδιών. Το περιστατικό, αν και κρίνεται ιδιαίτερο σοβαρό, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται, καθώ σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τον προϊστάμενο Δημόσια Υγεία Περιφέρεια Κρήτη, καταστήματα που σερβίρονται τρόφιμα και ποτά, αγνοώντα την ομοθεσία, δεν έχουν κλειδωμένα και σε απομακρυσμένου χώρου τα καθαριστικά του. Μάλιστα, όπω σημείωσε ο κ. Παπαδάκη, από του ελέγχου οι κυρώσει είναι συχνό φαινόμενο, ενώ δεν έχουν λύψει τα τσούχτερά πρόστιμα. Ή ακόμη και οι μηνύσεις. Καυτηριάζουμε αυτά τα ε, περιστατικά και όποτε τα ελέγχουμε ε, δίνουμε τις παρέτες αρχικά συστάσει αν είναι κάτι το ε, πιο ήπιο και ε, καταλήγουμε σε μηνύσει ακόμα όταν αυτό ε, θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ε, καταναλωτών από αυτές τις υπηρεσίες ε, των τροφίμων.